Δηλώσεις στη θεραπευτική δουλειά και ποιες είναι οι παρεξηγήσεις που υπάρχουν γύρω από την χρήση των δηλώσεων στη θεραπευτική δουλειά με τον εαυτό μας. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με κάποιες από τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν γύρω από την χρήση των δηλώσεων. Κάποιες από αυτές τις παρεξηγήσεις έχουν να κάνουν με τις φράσεις «Είμαι αρκετή, είμαι αρκετός» και με την φράση «Δικαιούμαι να...» Και δίπλα από το «να» μπορούμε να βάλουμε «δικαιούμαι να έχω αυθονία», «δικαιούμαι να έχω αγάπη», «δικαιούμαι να έχω πλούτο», «δικαιούμαι να πετύχω τον χύψη στόχο». Βάλτε δηλαδή εσείς δίπλα από το «δικαιούμαι να» τι συνήθως βάζετε ως επίτευξη στόχου. Ότι δικαιούμαι να έχω το τάδε πράγμα στη ζωή μου ή τον τάδε άνθρωπο στη ζωή μου ή την τάδε κατάσταση στη ζωή μου. Συναισθηματική κατάσταση ή υλική κατάσταση. Πάρα πολύ συχνά λοιπόν αυτό που παρατηρώ είναι πως η χρήση των δηλώσεων από πάρα πολλούς ανθρώπους έχει τον τόνο του ναρκισισμού. Τι εννοώ με αυτό? Χρησιμοποιούμε τις δηλώσεις με μία ναρκισιστική προσέγγιση. Δηλαδή, δικαιούμαι να έχω τα πάντα, δίχως να κάνω τίποτα για αυτό. Δικαιούμαι να έχω το οτιδήποτε θελήσω, δίχως να προσφέρω τίποτα ως αντάλλαγμα σε αυτό. Δηλαδή, δικαιούμαι να λάβω, δικαιούμαι να λαμβάνω, αλλά χωρίς να δώσω κάτι πίσω για αυτό που θέλω να λάβω. Ή η φράση του «είμαι αρκετή, είμαι αρκετός» να υπονοεί ότι είμαι αρκετή, αρκετός για να έχω αυτά που θέλω, επίσης χωρίς να κάνω κάτι για αυτά. Θα δώσω λοιπόν ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς μερικές φορές μπορεί να πέσουμε σε αυτή την παγίδα του ναρκισισμού. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως έχουμε ένα 18χρονο παιδί, αγόρι ή κορίτσι, το οποίο επιθυμεί να σπουδάσει ιατρική. Αυτό λοιπόν το αγόρι ή κορίτσι μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ καλός μαθητής, μία πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Και άρα με αυτόν τον τρόπο να έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί σε επίπεδο μελέτης, διαβάσματος, να δώσει εξετάσεις, να περάσει τις εξετάσεις του, να είναι κάτι η ιατρική επιστήμη το οποίο το θέλει πάρα πολύ και από τη στιγμή που έχει κάνει και το καλύτερο που μπορεί, να τα καταφέρει κιόλας. Το γεγονός ότι αυτό το αγόρι, αυτό το κορίτσι, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, κατά τη διάρκεια όλης της πορείας μελέτης, ενθάρρυνε τον εαυτό της λέγοντας «είμαι αρκετή, είμαι αρκετός», αξίζω να περάσω, δικαιούμαι να έχω αυτή τη θέση, δίνοντας κάτι για να έχω αυτή τη θέση, δηλαδή μελετώντας και διαβάζοντας. Αν λοιπόν αυτό το αγόρι το κορίτσι δούλεψε κάποιες δηλώσεις προκειμένου να ενθαρρύνει τον εαυτό της, να προχωρήσει με περισσότερη αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία, διάβγεια στη μελέτη και τελικά οδήγησε τον εαυτό της στο να περάσει στις εξετάσεις. Σημαίνει ότι όταν πέρασε τις εξετάσεις, με σωστή και ορθή χρήση των δηλώσεων, έγινε γιατρός. Άρα, το περνάω στην ιατρική και αυτή η αίσθηση, η τάση, η κλίση που έχω για τον εαυτό μου, που πιθανότατα είναι πολύ σωστή, δηλαδή πάλεψα, δούλεψα, πέρασα, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω πάθος για αυτό. Αυτό με κάνει γιατρό. Εσείς δηλαδή θα εμπιστευόσασταν ποτέ έναν άνθρωπο με πάρα πολύ πάθος, με πάρα πολύ αυτοπεποίθηση που ναι, κέρδισε μία θέση στο πανεπιστήμιο, θέση εκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο. Θα εμπιστευόσασταν αυτόν τον άνθρωπο που έχει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση, που δούλεψε πάρα πολύ με τον εαυτό του και ενθάρρυνε τον εαυτό του. Είμαι γιατρός, είμαι γιατρός, είμαι γιατρός. Το επαναλάμβανε, ενθάρρυνε τον εαυτό του, ένιωσε αυτοπεποίθηση, πέρασε τις εξετάσεις. Αν αφού περνάει και αφού έχει θέση στο πανεπιστήμιο, πει τώρα είμαι γιατρός,
τον εμπιστεύεστε να ασκήσει εξασκήσει την ιατρική επιστήμη πάνω σας? Δεν νομίζω. Αυτή είναι η παγίδα λοιπόν του ναρκισισμού. Τι χρειάζεται να κάνει αυτός ο άνθρωπος για να γίνει γιατρός? Χρειάζεται να ακολουθήσει πιστά τη μελέτη των πανεπιστημιακών ετών και αργότερα της ειδικότητας ειδίκευσής του. Χρειάζεται να συνεχίζει να βάζει τη δουλειά. Χρειάζεται να συνεχίζει να υλοποιεί. Το «είμαι γιατρός», η δήλωση του «είμαι αρκετός», «είμαι αρκετή», «δικαιούμενα», «αξίζωνα», είναι για να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας, να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα τι θέλω, τι δεν θέλω και να ενθαρρύνω τον εαυτό μου να το πετύχει, κάνοντας τη δουλειά. Η εσωτερική δουλειά είναι η ενθάρρυνση ώστε να κάνω την εξωτερική δουλειά. Δικαιούμενα σημαίνει ότι δικαιούμενα έχω πρόσβαση στην εκπαίδευση. Δικαιούμενα έχω πρόσβαση στη δημιουργία του στόχου. Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στο χτίσιμο του στόχου μου. Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στην υλοποίηση του στόχου μου. Δεν σημαίνει δικαιούμαι να έχω τώρα στα χέρια μου το στόχο μου χωρίς να έχω κάνει την εξωτερική δουλειά. Δικαιούμαι να είμαι γιατρός επειδή πιστεύω πως είμαι γιατρός. Δικαιούμαι να γίνω γιατρός. Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στο να χτίσω το στόχο του να είμαι γιατρός, του να γίνω γιατρός. Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στην εκπαίδευση, δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στο χτίσιμο, στη δημιουργία, στην υλοποίηση του στόχου μου. Δεν δικαιούμαι τώρα να είμαι γιατρός επειδή πιστεύω πως είμαι γιατρός. Άρα η έννοια του πιστεύω είναι για να ενθαρρύνω τον εαυτό μου ώστε να αναλάβω συγκεκριμένη, συγκεντρωμένη, φοκουσαρισμένη, εμπνευσμένη δράση. Δράση. Το πιστεύω είναι για να με ενθαρρύνει να αναλάβω δράση. Άρα όσοι κάνετε δηλώσεις, αν απλά στέκεστε και τις ακούτε και τις επαναλαμβάνετε και θεωρείτε πως λέγοντας πιστεύω ότι είμαι αδύνατη, δικαιούμενα είμαι αδύνατη, πιστεύω ότι κατάφερα αυτό, δικαιούμαι να καταφέρω το άλλο. Αν πιστεύετε ότι απλά με το να λέτε τις δηλώσεις, θα έρθουν και θα κάτσουν μέσα στην αγκαλιά σας, δίχως να αναλάβετε εξωτερική δράση υλοποίησης αυτών, γελιέστε. Το πιστεύω, το δικαιούμαι, το αξίζω, αυτές οι λέξεις, το είμαι αρκετή, αρκετός, είμαι επαρκής, είναι για να μας ενθαρρύνουν να αναλάβουμε δράση. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε λιγότερο ενδυναμωμένοι, ξεκινάμε με χαμηλή αυτοπεποίθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, νιώθουμε ότι δεν μας επιτρέπεται να παρουσιαστούμε, να εμφανιστούμε, πως δεν έχουμε κάτι να πούμε, κάτι να δώσουμε, κάτι να προσφέρουμε. Πολλοί λοιπόν από εμάς, ξεκινώντας, νιώθουμε πως δεν μου αξίζει να εμφανίσω τον εαυτό μου. Και κρυβόμαστε. Οι δηλώσεις λοιπόν βοηθούν στο να νιώσουμε πως δικαιούμαι να εμφανίσω τον εαυτό μου, να παρουσιάσω τον εαυτό μου και άρα να διεκδικήσω με υλικό τρόπο, δηλαδή με δράση, την επίτευξη του στόχου μου. Με το να κάθομαι και να λέω «είμαι αρκετή», δεν πρόκειται να έρθει κάτι στα χέρια μου. Χρειάζεται να αναλάβω δράση για αυτό. Άρα, όταν ακούμε τις δηλώσεις, η δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να τις ακούμε ενεργητικά και όχι παθητικά. Τι σημαίνει «τις ακούω ενεργητικά»? Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό, αλλά ευκαιρία να το ξαναδούμε, να το ξαναπούμε, να το πάμε πιο βαθιά.
Ακούω ενεργητικά σημαίνει ότι την ώρα που ακούω τις δηλώσεις, χρειάζεται να κάνω εξάσκηση στην αποπροσκόλληση από αυτές, να μην αρπάζομαι από το τελικό αποτέλεσμα και να τις παρακολουθώ με τρυφερή ουδετερότητα, επαναλαμβάνοντάς τες μέσα μου με τρυφερή ουδετερότητα. Με πίστη, με τόλμη και κουράγιο μπορώ να προσθέσω εδώ. Ο λόγος που χρειάζεται να πάρουμε απόσταση από προσκόλλησης από αυτές είναι γιατί παράλληλα η θεραπευτική δουλειά εδώ μας λέει ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε παράλληλα λοιπόν είναι να παρακολουθούμε και αυτές τις άλλες σκέψεις. Γιατί όταν λέω είμαι αρκετή αρκετός για να πετύχω το τάδε πράγμα, υπάρχει και αυτός ο άλλος αρνητικός, αυτόματος, εσωτερικός διάλογος που με ενημερώνει του για ποιο λόγο δεν το δικαιούμαι, για ποιο λόγο δεν το αξίζω, για ποιο λόγο δεν είμαι αρκετή αρκετός, για ποιο λόγο δεν πρέπει να το κάνω ή να το έχω. Χρειάζεται λοιπόν να παρατηρήσουμε αυτόν τον άλλον εσωτερικό διάλογο και να δούμε στην καθημερινότητά μας πως αυτός ο άλλος εσωτερικός διάλογος είναι που μπλοκάρει από το να αναλάβουμε δράση. Μας μπλοκάρει από το να πιστέψουμε πως δικαιούμαστε να διεκδικήσουμε αυτό το στόχο. Μας μπλοκάρει από το να πιστέψουμε πως δικαιούμαστε να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας στη διεκδίκηση αυτού του στόχου, να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας, να χτίσουμε το στόχο μας. Μας μπλοκάρουν αυτές οι άλλες σκέψεις και αυτό στην καθημερινότητά μας παρουσιάζεται ως αναβλητικότητα, ως δράσης αυτοσαμποτάζ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στις δηλώσεις, αν θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε προφανώς, γιατί μόνο έτσι θα δουλέψουν εξάλλου, ως θεραπευτικό εργαλείο, να παρατηρήσουμε αυτόν τον αρνητικό εσωτερικό διάλογο που όταν είμαστε σε διαλογισμό κάνοντας δηλώσεις μπορούμε πιο εύκολα να τον παρατηρήσουμε σε σχέση με αυτό που κάνουμε μέσα στη μέρα μας. Γιατί μέσα στη μέρα μας κάνουμε παράλληλα πράγματα, δεν έχουμε το νου μας φοκουσαρισμένο και συγκεντρωμένο προς τα μέσα και συχνά δεν παρατηρούμε πως υπάρχει αυτός ο παράλληλος, αυτόματος, αρνητικός προς εμάς εσωτερικός διάλογος. Ενώ όταν είμαστε σε διαλογισμό μπορούμε καλύτερα να τον παρακολουθήσουμε. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία κατά τη διάρκεια των δηλώσεων όπου βρισκόμαστε σε θέση διαλογισμού να παρατηρήσουμε αυτόν τον αρνητικό εσωτερικό διάλογο έτσι ώστε μέσα στη μέρα μας να δίνουμε σε αυτόν τον εσωτερικό διάλογο τις σωστές απαντήσεις. Οι σωστές απαντήσεις είναι οι δηλώσεις που ακούσαμε. Χρειάζεται λοιπόν να τις ακούμε ενεργητικά τις δηλώσεις για να μπορούμε να θυμόμαστε με ποιο τρόπο χρειάζεται να απαντούμε, να απαντάμε σε αυτόν τον εσωτερικό αρνητικό διάλογο. Μέσα στη μέρα. Οι δηλώσεις λοιπόν είναι εκπαίδευση και οι διαλογισμοί που παρουσιάζω στο κανάλι είναι εκπαίδευση και οι υπνοθεραπείες είναι εκπαίδευση. Εκπαίδευση αλλαγής εσωτερικού διαλόγου. Να μάθουμε δηλαδή να μιλάμε στον εαυτό μας με άλλο τρόπο. Ξαναλέω, αυτό δεν θα φέρει μαγικά την εξωτερική αλλαγή. Θα χρειαστεί να αναλάβουμε δράση με βάση αυτόν τον αλλαγμένο εσωτερικό διάλογο. Προφανώς χρειάζεται να προηγηθεί η αλλαγή του εσωτερικού διαλόγου και δεν εννοώ όταν λέω προηγηθεί στην τελειότητα να προηγηθεί η αλλαγή αυτή. Δεν υπάρχει τελειότητα έτσι κι αλλιώς, άρα δεν θα περιμένω να γίνει πλήρως η εσωτερική αλλαγή και ολοκληρωμένα για να αναλάβω δράση. Αναλαμβάνω δράση γρήγορα και άμεσα. Και καθώς αναλαμβάνω δράση, επίσης παρατηρώ τον εαυτό μου που μπλοκάρομαι, που εμποδίζομαι, που λέω άστο μωρέ τώρα ή πω φοβάμαι ή μην ενοχλήσω τον έναν ή τον άλλον ή να μην τον στενοχωρήσω ή πω εγώ τώρα πώς να πάω εκεί. Αυτά λοιπόν είναι μπλοκαρίσματα τα οποία μας βγάζουν εκτός από το στόχο μας. Απορριθμίζουν εκείνη τη στιγμή τη διάθεσή μας, απορριθμίζουν την όποια πίστη έχουμε στον εαυτό μας και μας βγάζουν εκτός. Επανερχόμαστε λοιπόν στις δηλώσεις,
επανερχόμαστε στη θεραπευτική δουλειά με τον εαυτό μας και λέμε «ΟΚ, για να ξανακούσω τι χρειάζεται να λέω στον εαυτό μου για να τον ενθαρρύνω εκείνη τη στιγμή που έχει αρνητικό εσωτερικό διάλογο, τι χρειάζεται να του λέω, τι χρειάζεται να απαντώ». Άρα αυτό που λέμε πάντα εδώ, ότι θα χρειαστεί να βουτήξουμε στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως, είναι ακριβώς η διαδικασία που περιγράφω. Θα χρειαστεί να γραπώσουμε αυτόν τον εσωτερικό αρνητικό διάλογο, να τον δούμε, να τον βρούμε, να τον ανιχνεύσουμε, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Δεν μπορεί να λέμε απλά «είμαι αρκετή», «είμαι αρκετός», «είμαι ασφαλής». Τίποτα δεν είναι αυτό. Είναι απλά λέξεις. Πρέπει να παρατηρήσουμε ποιο είναι το άλλο μοτίβο εσωτερικού διαλόγου που εμποδίζει το να πιστέψουμε το «είμαι αρκετή» και αφού το πιστέψω, ή παράλληλα που το πιστεύω, να αναλάβω δράση με βάση αυτό. Άρα, βουτάμε στα σκοτάδια μας σημαίνει βουτάω μέσα στο βαθύ μου εαυτό, στον ασυνείδητό μου εγκέφαλο, που μέσα του έχει, καλός ή κακός, γραμμένες και τέτοιες πεπιθήσεις, που με εμποδίζουν από το να πετύχω τους στόχους μου. Βουτάω, τις ανιχνεύω, τις ανακαλύπτω, και τους απαντάω σε αυτές τις πεποιθήσεις με άλλο τρόπο. Με τον τρόπο που με βάζουν οι δηλώσεις να σκέφτομαι. Άρα βουτάμε μέσα στα σκοτάδια μας για να αναδεθούμε στο φως. Δεν μπορούμε να κάνουμε κοπάν από αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ να αναδυθώ στο φως αν δεν βουτήξω στα σκοτάδια μου να δω τι υπάρχει εκεί μέσα. Αν δεν βουτήξω εκεί και δεν δω τι χρειάζεται αλλαγή, τι χρειάζεται μεταμόρφωση, δηλαδή τι χρειάζεται αλλαγή μορφής, σε ποιο πράγμα χρειάζεται να δω αλλαγή μορφής, να κάνω αλλαγή μορφής. Και φυσικά μέσα στα σκοτάδια χτίζουμε το νέο ριζικό σύστημα. Γιατί αυτό που λέμε αλλαγή εσωτερικού διαλόγου από τον αρνητικό, δηλαδή αυτόν που δεν είναι ενθαρρυντικός, να τον κάνω θετικό, πού πιστεύετε ακριβώς θα φτιάξω το θετικό εσωτερικό διάλογο? Πάλι στα σκοτάδια, έτσι. Σκοτάδια, δηλαδή μέσα στο βαθύ εαυτό, μέσα στον ασυνείδητο εγκέφαλο. Πάλι εκεί θα χτίσω. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τα σκοτάδια. Επειδή μέσα στα σκοτάδια υπάρχουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν, εκεί και πάλι μέσα στα σκοτάδια θα χρειαστεί να χτίσουμε. Στο ριζικό μας σύστημα, το οποίο είναι στα σκοτάδια. Στο σκοτάδι δεν είναι στο φως. Στο φως είναι ο καρπός. Στο φως είναι τα φύλλα. Στο φως είναι τα κλαδιά. Στο φως είναι το φύτρο, πάνω από τη μητέρα γη. Κάτω από τη μητέρα γη είναι το ριζικό σύστημα. Οπότε βουτάμε στα σκοτάδια να δούμε τι υπάρχει και χτίζουμε ριζικό σύστημα εκεί για να αναδυθούμε στο φως.